Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Σκανδαλίδης. Ελάτε, κύριε Σκανδαλίδη, από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πασόκ Δημάρ, για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εκλογές είναι πολύ πρόσφατες και μοιραία κανείς συνδυάζει τη στρατηγική με την τακτική μιας κυβέρνησης. Με τις προγραμματικές δηλώσεις ακούσαμε τη στρατηγική και τους στόχους για τα επόμενα χρόνια, 4 όπως λέει ο Πρωθυπουργός, με επίταση. Με τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2016 υποτίθεται ότι μαθαίνουμε την πρακτική υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, δηλαδή το πρώτο μεγάλο βήμα. Ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή περίοδο, το γνωμικό «η αρχή είναι το ίμιση του παντός» βρίσκει απόλυτη εφαρμογή. Η επανεκκίνηση της χώρας είναι το ίμιση και πλέον του παντός. Και το ερώτημα είναι αν αυτός ο προϋπολογισμός εγγυάται έστω και κατά ελάχιστο την επανεκκίνηση της χώρας. Πρώτο σχόλιο για τα δύο κείμενα. Ο λόγος, τα επιχειρήματα, οι στόχοι, ίδια και απαράλλαχτα. Η φιλοσοφία, η δομή, η πρακτική του Υπουργείου Οικονομικών στον προϋπολογισμό, ίδια και απαράλλαχτη. Φτωχή επανάληψη των προηγούμενων επιταχύρω. Και μάλιστα με μια κορυφαία διαφορά. Μέχρι τώρα κατακτήσαμε τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς με τεράστια προσπάθεια και ο προϋπολογισμός αυτός μας φέρνει ξανά πολύ πίσω. Και βέβαια απουσιάζει παντελώς το περίφημο παράλληλο πρόγραμμα, πρόγραμμα φάντασμα. Δεν υπάρχει πουθενά, ούτε ως πνεύμα, ούτε ως ύλη μέσα στις γραμμές του προϋπολογισμού. Φαίνεται ότι ούτε ο Υπουργός των Οικονομικών το πιστεύει και το εμπιστεύτηκε. Κι όμως, μετά από μια λεόντια σύμβαση που φέρνει ανεξίτηλη την υπογραφή του Πρωθυπουργού και δεσμεύει τη χώρα για τα πολλά επόμενα χρόνια, τι θα ανέμενε κανείς? Ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο εσωτερικής ανασύνταξης της χώρας, όχι μόνο με γενικούς κανόνες και χιλιοϋπομένους στόχους, αλλά με συγκεκριμένες αλλαγές και τομές στις δομές που επιφέρουν άμεσα αποτελέσματα. Όσο και αν ψάξετε, δυστυχώς, αυτά δεν θα τα βρείτε στις γραμμές του προϋπολογισμού. Η αλήθεια είναι οδυνηρή. Είστε μια κυβέρνηση χωρίς κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, καμιά καινούργια ιδέα για τους επόμενους εθνικούς στόχους και ο προϋπολογισμός σας δεν υλοποιεί καμιά από τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Το 2015, για το 2015 είχε καλλιεργηθεί μια ελπίδα στο λαό για τη χώρα και την πορεία της. Τι παραδέχεται η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού? Ότι σε ένα χρόνο ουσιαστικής βελτίωσης των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα χρόνο που οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έκαναν βήματα ή και άλματα μπροστά, εδώ η κατάσταση της οικονομίας επιδεινώθηκε δραματικά. Το 2015 υπήρξε ένας χαμένος χρόνος σε σχέση με τη δυναμική που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Συνοπτική αποτίμηση? Μείωση του ΑΕΠ κατά 8,7 δις. Δημοσιονομικός εκτροχιασμός κατά 6,9 δις. Επιδείνωση του δίκτυου οικονομικού κλίματος κατά 10,1 μονάδες για το δεκάμηνο, όταν στην Ευρώπη παρουσιάζονται βελτιωμένες επιδόσεις. Και βέβαια, capital controls, παντελή έλλειψη ρευστότητα στην αγορά. Ποια αγορά? Αν το κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η έλλειψη παραγωγής πλούτου και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από την αναπτυξιακή διαδικασία, τι δείχνουν οι δείχτες που προσδίδονται στον προϋπολογισμό? Η βιομηχανική παραγωγή μειώνεται δραστικά, η αγροτική παραγωγή λιμνάζει, το εμπόριο βρίσκεται στον αδύρ, υπάρχουν στις επιχειρήσεις φυτοζωούν αν δεν κλείνουν. Δεν υπάρχουν αριθμοί, στατιστικά στοιχεία που να μπορούν να εξηγήσουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που βιώνει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης. Ποιο θα ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα αναστροφής αυτής της κατάστασης? Το πώς θα εξοικονομηθούν οι πόροι που θα διατεθούν άμεσα σε παραγωγική κατεύθυνση. Λέει τίποτα γι' αυτό ο προϋπολογισμός? Λέει καμιά αλλαγή στην κατανομή μέσα στους τομείς του ΕΣΠΑ? Λέει καμιά αλλαγή ή καμιά βελτίωση ή καμιά επιτάχυση του θεσμικού πλαισίου που έχει ψηφιστεί και που λιμνάζει στα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής και της αγροτικής παραγωγής?
Και κυρίως λέει πώς θα γίνουν επενδύσεις, πώς θα γίνει στοιχειώδης έστω χρηματοδότηση της ιδιωτικής και της κοινωνικής οικονομίας. Ποια ρευστότητα στην αγορά. Ποιο τραπεζικό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά φτώχυνε, διαλύθηκε με απώλεια τεράστια της περιουσίας του δημοσίου. Ποια απαξίωση και παραδοχή μπορεί να υπάρξει σήμερα απέναντι σε ένα φαινόμενο ενός κράτους, μιας γραφειοκρατίας, όπου λειτουργεί με κοπτική ραπτική. Ποιες διαρθρωτικές αλλαγές έχουν νομοθετηθεί, εφαρμόζονται. Τι έχει απολογισμός γίνει αυτού του δεκαμήνου για αυτές τις αλλαγές που υποτίθεται ότι έγιναν, που δεν έγιναν ποτέ, σε ό,τι αφορά τις δομές και τις λειτουργίες της χώρας. Κι όμως εγγυηθήκατε μια άλλη πολιτική. Εγγυηθήκατε μια προοδευτική στροφή. Εγγυηθήκατε μεταρρυθμίσεις σοβαρές. Επανάληψη των ίδιων και των ίδιων πραγμάτων, ένας συντηρητικός λόγος με ξεσπάσματα αριστεροσύνης και μια διαδικασία η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Κι όμως θα έπρεπε να έχει σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί άμεσα πρόγραμμα ανασυγκρότησης όχι με γενικούς κανόνες και αναπτυξιακούς στόχους, αλλά με συγκεκριμένες αλλαγές στις δομές και με άμεσα αποτελέσματα. Ο προϋπολογισμός είναι φτωχός. Δεν λέει τίποτα το καινούριο. Σε ό,τι αφορά τη σημαία που με φανατισμό προσπαθείτε να κρατήσετε σε θέση έπαρσης, ενώ κατεβαίνει καθημερινά με ταχύτητα σε θέση υποστολής και που είναι το κοινωνικό πρόσωπο της αριστεράς, που είναι, αν θέλετε, η προοδευτική αντίληψη στην εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής, εδώ τα πράγματα γίνονται πια τραγικά έως ευτράπελα. Ο κοινωνικός προϋπολογισμός μας δείχνει μια πραγματική τραγωδία. Όταν το λογαριασμό της κρίσης εξακολουθούν να πληρώνουν με πρόσθετο όμως φορτίο τα μεσαία στρώματα και οι μη προνομιούχοι. Άκουσα τον Πρωθυπουργό προχτές να λέει πόσο διαφέρει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις η πολιτική του αυτή, που είναι προοδευτική. Μπορεί να δικαιολογήσει την επιδείνωση της σχέσης άμεσων και έμεσων φόρων. Μπορεί να δικαιολογήσει τη δραματική μείωση των κοινωνικών δαπανών σχεδόν σε όλους τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και του κοινωνικού κράτους. Μπορεί να δικαιολογήσει την υποχώρηση στο θέμα των πληστηριασμών. Μπορεί να δικαιολογήσει το πιο ευτελιστικό, την υποχρέωση και απέτηση να καταργηθούν ό,τι προοδευτικές διατάξεις ψηφίστηκαν, αυτές οι ελάχιστες και ασήμαντες, μπροστά σε αυτά που επιχειρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για να δείξουν έστω και υποτυπωδώς ότι κυβερνάει η αριστερά, και πώς μυρολατρικά αποδέχτηκαν αυτή την απέτηση από των δανειστών μας. Πού κρίνεται μια προοδευτική πολιτική? Στην ισορροπία ανάμεσα στο να υλοποιηθεί ανάγκη για δημοσιονομική ισορροπία και παράλληλα να ασκηθεί μια προδήλως προοδευτική στρατηγική για κοινωνική δικαιοσύνη και δίκαιη κατανομή των βαρών. Αυτή η σχέση είναι ανισοβαρής και κατάφορα άδικη και επικυρώνει και ακυρώνει κάθε επίκληση και αφαιρεί κάθε ηθικό πλεονέκτημα για την πρώτη φορά αριστερά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ αυτές τις μέρες την αγωνιώδη προσπάθεια του Πρωθυπουργού να φορτώσει προκαταβολικά τις επιλογές του για το ασφαλιστικό στην αντιπολίτευση, να μεταθέσει την ευθύνη του δικού του αδιέξοδου στις δικές μας πλάτες. Αντιπαρέρχομαι τις αιτιάσεις για τα εθνικά θέματα, τα εθνικά θέματα τα συζητάμε και πάντα θα είμαστε συνεπείς με την παρουσία μας και τις προτάσεις μας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτή κάτω από ένα κορυφαίο θεσμό όπως είναι αυτή η σύγκληση των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να μείνω εκεί γιατί φάνηκε το προσχηματικό του πράγματος. Επέλεξε λοιπόν για να υλοποιήσει αυτή τη μετάθεση των ευθυνών, αυτή την κορυφαία διαδικασία. Η αποτυχία της προσπάθειας δεν έγκυται κυρίως στο ότι εύλογα και δικαιολογημένα δεν αποδέχτηκαμε αυτή την ευθύνη. Έγκυται στη γελιοποίηση, το διασυρμό και τη θεσμική υποβάθμιση που ακολούθησε. Αυτή η γελιοποίηση και ο διασυρμός ξεκίνησε αμέσως μετά τη συνεδρίαση. Δεν πρόλαβαν να βγουν οι αρχηγοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θέλετε συνένεση? Πάρτε και άλλες εξεταστικές στο κεφάλι. Ενδεικτικό μιας συγκεκριμένης αντίληψης και πρακτικής. Ακούστε για να τελειώνουμε με αυτό το χιλιοπεγμένο έργο. Κάντε όσες και όποιες εξεταστικές θέλετε,
Θα μπορούσαμε κι εμείς να εξαγγείλουμε καμιά δεκαριά, δεν το κάνουμε από συνέστηση ευθύνης για τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα πράγματα και από την ενάρετη σύνθεση και διαχείριση της κυβέρνησής σας. Δεν το κάνουμε. Κάντε όμως όσο είναι. Κάντε το και δεν φοβάται κανείς γι' αυτό. Αν όμως θεωρείτε ότι η συνένεση είναι εμείς να σηκώνουμε το βάρος των επιλογών και της ανικανότητάς σας και εσείς να ασχολείστε ποινικοποιώντας το παρελθόν για να κρατάτε δίθεν εχμαλώτους αντιπάλους σας, σε ό,τι μας αφορά, χτυπάτε σε λάθος πόρτα. Όμως δεν φτάσαμε εκεί μόνο. Ο διασυρμός συνεχίστηκε με το ξεκατίνιασμα της συνεδρίασης από ανθρώπους που δεν έχουν συνέστηση της σοβαρότητας της κατάστασης, του ρόλου και της αποστολής τους. Άρχισε το κουτσομπολιό στις οδούς και τις ρήμες της πόλης. Κρίσεις για τους πολιτικούς αρχηγούς. Διοχέτευση δίθεν πληροφοριών. Ένα ατέρμονο γαϊτανάκι που ευτελίζει την πολιτική ζωή και απαξιώνει ακόμα περισσότερο τον πολιτικό κόσμο της χώρας και τις κοινοβουλευτικές και θεσμικές διαδικασίες της δημοκρατίας. Το είδαμε και αυτό το έργο. Και αυτό χιλιοπαιγμένο. Και αυτό μας πάει πίσω όλους μας, όχι μονάχα αυτούς που το χρησιμοποιούν. Δυστυχώς, το έργο είχε συνέχεια στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τόσο για το περιεχόμενο που προδίδει κάποιον που βρίσκεται στα σκηνιά και θέλει να βγει από το αδιέξοδο, όσο για τη σημειολογία, τον τρόπο και το ύφος. Πολύ φοβάμαι ότι ο κύριος Τσίπρας διαλέγει οριστικά έναν δρόμο που δεν έχει γυρισμό, διαγράφοντας την ελπίδα που γέννησε μια πολιτική αλλαγή για ένα ολόκληρο λαό. Θα μου επιτρέψετε να κρατήσω από όλα όσα είπε την αναφορά του για εξάντληση της τετραετίας. Είναι ευγενής και εύλογη φιλοδοξία για κάθε πρωθυπουργό. Και έχει το δικαίωμα και να το πιστεύει και να το προσπαθεί. Εξάλλου η χώρα κάθε άλλο παρά έχει ανάγκη από νέες εκλογές. Όταν μάλιστα έγιναν τρεις διαδοχικές εκλογές, από τις οποίες και τις έκανε ο ίδιος, από τις οποίες η πρώτη για να αλλάξει τα πράγματα προς το χειρότερο όπως αποδεικνύεται και οι άλλες δύο για να λύσει το εσωκομματικό του πρόβλημα. Το ερώτημα δεν είναι αν θα αντέξει η κυβέρνηση την τετραετία. Σας το εύχομαι. Το ερώτημα είναι αν στο τέλος της ημέρας η χώρα θα έχει βγει από τα μνημόνια. Με τον τρόπο που πορεύεστε δεν μπορείτε. Παρά είναι ψηλός ο στόχος για τον πόη σας, για τον πόη οποιοδήποτε σε αυτή την αίθουσα νομίζει ότι μόνος του θα καταφέρει μια τέτοια τιτάνια προσπάθεια που απαιτείται για να γίνει στην επόμενη φάση αυτό το μεγάλο βήμα για τη χώρα που φαντάζομαι ότι όλοι το επιθυμούμε. Και αναφέρομαι συνολικά στο πολιτικό σύστημα ως έχει και ως πορεύεται για να αντιληφθεί επιτέλους ότι αλλαγές ουσιαστικές, μεγάλες, βαθιές, ανατροπές στην ίδια τη δομή και τη λειτουργία του, αλλά και κυρίως αλλαγή του λόγου, του ύφους, του πολιτικού διαλόγου, της πολιτικής αντιπαράθεσης πάνω στα συγκεκριμένα θέματα, με συγκεκριμένες προτάσεις, με σεβασμό στον άλλο για τις απόψεις του και όχι μέσα από αντιπαραθέσεις αστείες και ξεπερασμένες ιστορικά όπως αυτές που ζούμε από την εποχή του εμφύλιου πολέμου που τέλειωσε επιτέλους οριστικά στη χώρα μετά από τόσες δεκαετίες. Και θα ήθελα να τελειώσω με το μύθο του Σύσυφου και ένα στίχο του Καβάφη. Ξέρετε το δράμα που ζει σήμερα η χώρα. Ανεβάσαμε την πέτρα όπως ο Σύσυφος με αιματηρή προσπάθεια για 4 χρόνια στη σειρά αρκετά κοντά στην κορυφή του βουνού. Και δεν μετανιώνουμε γι' αυτό. Δυστυχώς τη ξαναφέρατε στους πρόποδες και τώρα κουρασμένη και απομονωμένη η χώρα πρέπει να τη ξανανεβάσει. Χρειάζεται πολλαπλάσια και τιτάνια προσπάθεια. Με τη χώρα λοιπόν να βιώνει αυτό το δράμα. Πορεύεστε δυστυχώς με μια περίεργη αυτάρκεια, με άγνοια των κινδύνων, με ιδεολειπτική αιμονή. Πορεύεστε με ποιητική αδεία, με υπεροψία και μέθη, όπως έγραφε ο αξεπέραστος Αλεξανδρινός στο Δαρείο, του οποίου το σχετικό στίχο επαναφέρω στη μνήμη σας. Όμως με σόλη του την ταραχή και το κακό, το πιθανότερο είναι βέβαια υπεροψίαν και μέθην. Υπεροψίαν και μέθην θα είχε ο Δαρείος. Όσο και τον προϋπολογισμό, σας το υπογράφω για άλλη μια φορά. Ανεκτέλεστος. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κύριο Σκανδαλίδη για τον χρόνο του.